Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είμαστε παρόντες και αυτή την πρώτη μέρα του νέου έτους. Πάντοτε συνηθίζεται αυτές τις γιορτινές μέρες να ευχόμαστε, κάνουμε ευχές, όλος ο κόσμος να έχει ειρήνη. Όλος ο κόσμος να έχει αγάπη στις καρδιές του. Όλος ο κόσμος να έχει χαρά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε, αλλά τουλάχιστον η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη είναι οι τρεις πρώτοι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Εμείς οφείλουμε αυτό να το γνωρίζουμε. Βέβαια, αυτές οι τρεις πρώτες λέξεις είναι και οι εύκολες. Αγάπη, χαρά και ειρήνη είναι αυτό που εύκολα το εύχεσαι στον άλλον, γνωρίζοντας ότι δεν κοστίζει και πολύ. Καλό θα ήταν να ευχόμασταν και τη συνέχεια και τους υπόλοιπους έξι, να έχουμε χριστότητα, να έχουμε αγαθοσύνη, να έχουμε πίστη. Ο Κύριος να μας αυξάνει στην πίστη, στην εγκράτεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ο Κύριος, δια Πνεύματος Αγίου, να κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Το ζητούμενο είναι η χαρά. Ο κόσμος ψάχνει να βρει χαρά. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρά. Ο Κύριος θέλει. Ο στόχος του Κυρίου είναι αυτό. Γιατί εμείς είμαστε του Κυρίου η χαρά. Εμείς είμαστε. Όμως, υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που στην πορεία μας, την πνευματική, τη χριστιανική, αλλά και την καθημερινή, τη χαρά μας τη χάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα με τη χάρη του Θεού εν συντομία να δούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί ένας χριστιανός, και να προσέξουμε αυτή τη χρονιά, πρέπει να είμαστε γεμάτοι από τη χαρά του Κυρίου για να μεταδίδουμε αυτή τη χαρά και στους άλλους. Για να είναι ο χώρος μέσα στον οποίο συναθρεζόμαστε με τη χαρά του Κυρίου. Για να είναι στις οικογένειές μας η χαρά και η ειρήνη του Κυρίου. Για να αισθανόμαστε στις επαφές μας με τον κόσμο, με τους έξω, με τους συναδέρφους μας, με τους φίλους και τους συγγενείς μας, να βλέπουν, αλλά και εμείς να αισθανόμαστε ότι μέσα μας έχουμε τη χαρά του Κυρίου. Θα ήθελα λοιπόν, και εγώ θα διαβάσω ένα ψαλμό, τον ψαλμό 16, σελίδα 518. Είναι ο Ψαλμός 16 και διαβάζω. «Φύλαξόν με, Θεέ, διότι επί σε ήλπισα, σύ ψυχή μου είπας προς τον Κύριο, σύ είσαι ο Κύριός μου, η αγαθότης μου, δεν εκτείνεται εις σε, αλλά εις τους Αγίους τους όντας εν τη γη και εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστησης. Η πόνη των τρεχόντων κατόπι των άλλων θεών θέλουσε πολλαπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τα εξαίματος σπονδάς μου, ουδέ θέλω λάβει εις τα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου έπεσαν εις τόπους τερπνούς, έλαβαν ωραιωτά την κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετή αντάμε. Έτι και εν καιρό νυκτός με διδάσκουσιν οι νεφροί μου. Ενώπιόν μου είχον τον Κύριο διαπαντός, γιατί είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει των οσιών σου να δει διαφθοράν. Εφανέρωσες εις εμέ την οδόν της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Να δούμε λίγο το εδάφιο 8, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώπιόν μου ήχον τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευτώ. Θέλεις λοιπόν σήμερα να έχεις τη χαρά του Κυρίου. Προσήλωσε τα μάτια σου και την καρδιά σου στο θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος πρέπει να είναι αυτός που προπορεύεται στη ζωή μας. Το κλειδί για να ζούμε πνευματική, ασφαλή ζωή, παραγωγική πνευματικά και ευλογημένη ζωή, είναι να μην ζω εγώ, αλλά ο Κύριος να ζει μέσα μου. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας του πνευματικού ανθρώπου. Όμως εδώ θα δούμε, με τη χάρη του Θεού, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτή την ευκαιρία της ευλογίας,
αυτή την ευλογία της χαράς της ζωής μας, την χάνουμε. Την χάνουμε. Να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα εδάφια 5 και 6. «Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου, οι μερίδες μου έπεσον εις τόπους τερπνούς, έλαβον ωραιοτάτην κληρονομία». Το ζητούμενο λοιπόν της ζωής μου είναι «Χαίρομαι όταν με ευλογεί ο Θεός». Χαίρομαι όταν η κληρονομιά μου και η μερίδα μου είναι τόση και τέτοια, ώστε με κάνει να λέω δόξα στον Κύριο. Εάν όμως μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτή τη συνάθεση, μέσα στην κοινωνία τη χριστιανική των αδερφών, η δική μου ημερίδα είναι λιγότερη ή μικρότερη ή χειρότερη από τη δική σου τη μερίδα, πόση χαρά έχω. Εάν η ευλογία του Θεού στη ζωή μου είναι κατά τη διαφορετική από τη μερίδα της ζωής, την ευλογία του Θεού στη δική σου τη ζωή, εγώ διατηρώ τη χαρά μου. Χαίρομαι με την ευλογία του Θεού στη ζωή σου ή θεωρώ την κληρονομία του Θεού ιδιοκτησία μου? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να προσέξουμε. Εάν λοιπόν στρέψω το βλέμμα μου από τον Κύριο, είπαμε ποιο είναι το κλειδί, το 8 εδάφιο. Το 8 εδάφιο θα επαναλάβω ότι λέει ότι ενώπιον μου είχω τον Κύριο διαπαντός. Εάν λοιπόν για κάποιο λόγο και για κάποιο χρόνο αυτό στη ζωή μου πάψει να ισχύει και παίρνοντας τα μάτια μου από τον Κύριο, στρέψω τα μάτια μου στον αδερφό μου ή στην αδερφή μου. Ή ενώ έχω πρόβλημα στην οικογένειά μου, δω τη δική σου οικογένεια που δεν έχει πρόβλημα. Εάν η οικογένειά μου έχει πρόβλημα και η δική σου δεν έχει, χαίρομαι για σένα. Εάν η δική μου δουλειά έχει πρόβλημα και η δική σου δεν έχει, χαίρομαι για σένα. Εάν αυτό που περιμένω από τον Κύριο να μου χαρίσει διακαώς και προσεύχομαι, το ακούσαμε και προηγουμένως από τους καλούς αδερφούς που μίλησαν, αργεί. Αργεί. Και περνάει ο καιρός, και περνάει ο καιρός και βλέπω γύρω μου αυτοί που συμπροσεύχονταν μαζί μου για το ίδιο αίτημα και λιγοστεύουν. Και ξαφνικά μπορεί να κινδυνέψω να μείνω και μόνος μου περιμένοντας. Πόση χαρά έχω. Ήλπισε επί Κύριον των Θεών σου, γιατί ο ελπίζων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Ο Κύριος θα ενεργήσει. Ο Κύριος όμως θα ενεργήσει στο χρόνο Του, θα ενεργήσει με τον τρόπο Του και θα ενεργήσει και με την αιτία που Αυτός έχει προσδιορίσει για μένα. Το πώς, το πότε και το γιατί ανοίξει στον Κύριο. Δεν ανοίξει σε μένα. Αυτό λοιπόν μία αιτία για την οποία πρέπει να προσέξουμε φέτος. Να μην πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, αλλά ο Κύριος να προπορεύεται πάντα στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, μας δίνει ο Κύριος αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Είμαστε ημερείς της κληρονομίας Του. Η χαρά σου είναι γιατί πήρες από τον Κύριο τη μερίδα σου ή γιατί ο Κύριος είναι η μερίδα σου. Για δες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που θα σου πει στο εδάφιο 6. Ο Κύριος είναι ημερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Δεν είναι το δώρο του Κυρίου, δεν είναι η ευλογία, δεν είναι το αίτημά μου που περιμένω να εκπληρωθεί αυτό το νέο καινούριο έτος που περιμένω από τον Κύριο να ενεργεί. Δεν είναι αυτό. Τα αδέρφια προηγουμένως εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους, γιατί ενώ δεν άξιζαν και δεν αξίζαμε να ήμασταν εδώ σήμερα, εντούτοις ο Θεός έκανε χάρη και είμαστε. Αυτό είναι το δώρο του Θεού στη ζωή μας. Η μερίδα της κληρονομίας μας είναι η συμμετοχή μας στην κοινωνία των Αγίων, στο σώμα του Χριστού, στο σώμα που πρόκειται να παραλάβει ο Κύριος για τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να τελειώσω. Εδάφια 3 και 4. Αλλά εις τους Αγίους τους όντας εν τη γη,
και εις τους εξαιρέτους εις τους οποίους είναι όλη μου ευχαρίστηση, η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολλαπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τα εξαίματος σπονδάς αυτών, ουδέ θέλω λάβει στα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα που μας κλέβει τη χαρά. Οι εναλλακτικές λύσεις της ζωής μας. Δυστυχώς υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Υπάρχει μία οδός που είναι στενή, τεθλιμμένη και ολίγοι βρίσκονται εν αυτή. Αλλά δεν είναι η μόνη, υπάρχει και άλλη μία οδός. Υπάρχει άλλη μία οδός που μου την προσφέρει ο κόσμος. Και υπάρχει και ακόμα μία οδός. Η οδός που προσπαθώ να διανοίξω εγώ στη ζωή μου. Έχω την επιλογή του Κυρίου. Έχω την επιλογή που μου προσφέρει ο κόσμος. Έχω και την επίνοια της καρδιάς μου, που εγώ θα φροντίσω, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, προσπαθώντας να αποφύγω τον κόσμο, να σπρώξω λιγάκι τα πράγματα έτσι ούτως ώστε να τα υποβοηθήσω για να πετύχω. Για να πετύχω τους στόχους μου. Ξέρετε πότε χάνω τη χαρά μου? Όταν καταφέρω και πετυχαίνω τους στόχους μου. Όταν πετύχω το στόχο μου που δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι το θέλημα το δικό μου, τότε συνειδητοποιώ και καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ήταν θέλημα Θεού. Και ότι αυτό που επέλεξα και εξελίχθηκε και νόμιζα αρχικά ότι το πέτυχα, στην ουσία ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Ένα κακό για την ψυχή μου. Η αποτυχία μας στις επιλογές μας εκδηλώνεται με την επιτυχία των επιλογών μας. Η επιτυχία στις επιλογές μας, όταν είναι από τον Κύριο, είναι τιμή και δόξα στον Κύριο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι που θα ήθελα να διαβάσουμε. Θα δούμε λοιπόν ότι ο ψαλμός αυτός, στο 7 εδάφιο λέει «Θέλω ευλογεί τον Κύριο». Θέλω ευλογεί τον Κύριο. Πώς αυτό θα γίνει? Είπαμε ότι πρέπει το μυαλό μου, η προσοχή μου και η ζωή μου να είναι αδιάσπαστα στον Κύριο. Και θα σας πω κάτι που έχω στην καρδιά μου τελειώνοντας. Δυστυχώς, η ζωή μας και η επικοινωνία μας στηρίζεται πάνω στα social media. Πάνω στα κινητά τηλέφωνα, πάνω στο ίντερνετ, πάνω στο Instagram, στο Messenger. Όλες οι εταιρείες, να ξέρετε, δεν μιλούν για επικοινωνία, μιλούν για συνδεσιμότητα. Ξέρετε τι σημαίνει συνδεσιμότητα? Εξάρτηση. Θα σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο το βιώνω εγώ προσωπικά. Όταν ξυπνάς, και εσείς οι μικρότεροι ίσως το καταλαβαίνετε καλύτερα, όταν ξυπνάς το πρωί, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Εγώ κοιτάζω τα μηνύματά μου. Εγώ κοιτάζω τι έλαβα. Όταν επιστρέφεις από τη δουλειά σου και είσαι κουρασμένος και λοιπά, τι κάνεις? Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, τι μου ήρθε? Αυτό λέγεται συνδεσιμότητα. Αυτό λέγεται εξάρτηση. Εάν θέλουμε να έχουμε τον Κύριο προπροσώπου μας, πρέπει, βεβαίως η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας και δεν το αμφισβητεί κανείς, όμως, αυτή η επικοινωνία δεν θα πρέπει να μας δημιουργεί αναχώματα στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν πρέπει να μας αποκόπτει από αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να έχει με μας. Και αυτό που θέλει ο Θεός να έχει με μας είναι σχέση. Σχέση Αγίας. Εάν έχεις σχέση με τον Θεό, τότε το Πνεύμα του Θεού κατοικεί πλουσίως μέσα σου. Και θα σου πει λοιπόν στα εδάφια 7, 8 και 9. Θέλω ευλογεί τον Κύριο τον ουθωτή Σαντάμε έτη και εν καιρό νυχτός με διδάσκουση. Κρατήστε το αυτό, είναι φρήμου. Εδάφιο 9. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Σου λέει κάτι αυτό?
Σου λέει κάτι αυτό? Με όλο σου το είναι. Με την καρδιά σου, με τα νεφρά σου, με τη σάρκα σου, με τη γλώσσα σου, με το πνεύμα σου. Αυτή είναι η σχέση, η αναπόσπαστη με τον Κύριο. Εάν ο Κύριος έχει κερδίσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, τότε είναι βέβαιο ότι και το 24 και όσο επιτρέψει ο Κύριος να είμαστε σε αυτή τη γη, θα είναι μαζί μας και η χαρά του Κυρίου θα κατοικεί πλουσίως εντός μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.